Είναι μεγάλη χαρά που βρισκόμαστε εδώ, γιατί πραγματικά το Εργατικό Κέντρο Πάτρας και μετά το τελευταίο συνέδριό του απέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει την προσωφυλακή της υπεράσπισης των συμφερόντων της εργατικής τάξης των εργαζομένων εδώ της περιοχής. Ξέρετε βέβαια ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας από την αρχή της ίδρυσής του, εδώ και 103 χρόνια, τάχθηκε στο πλευρό της εργατικής τάξης, γεννήθηκε για να υπηρετήσει την εργατική τάξη της πατρίδας μας, το εργατικό κίνημα, το συνδικαλιστικό κίνημα, και βεβαίως έχουμε τη φιλοδοξία να συμβάλλουμε ώστε να την οδηγήσουμε να πάρει και πραγματικά την εξουσία η ίδια η εργατική τάξη, ο ίδιος ο ελληνικός λαός, ουσιαστικά και πραγματικά, και να φύγει η εξουσία από αυτούς που κατέχουν τον πλούτο και εκμεταλλεύονται τον πλούτο που παράγουν οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, ο ελληνικός λαός. Είναι φιλόδοξος στόχος, έχουμε σχέδιο, έχουμε πλήρη συνείδηση των δυσκολιών, αλλά σε αυτή την κατάσταση συμβάλλουμε. Ξέρετε επίσης ότι στο πρόσφατο 21ο συνέδριό μας ασχοληθήκαμε και μελετήσαμε ειδικά το πώς θα συμβάλλουμε σαν κόμμα, πανελλαδικά και τοπικά, ώστε να ανασυγκροτηθεί το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, να γίνουν ισχυρά τα σωματεία, να μαζικοποιηθούν, γιατί πολλά ακόμα είναι άμαζα, πολλοί εργαζόμενοι είναι ασυνδικάλιστοι, να συνδικαλιστούν, να λειτουργούν σωστά, με δημοκρατικές διαδικασίες, με συλλογικές διαδικασίες, να εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους, και βεβαίως εκεί να γίνεται η ουσιαστική συζήτηση για το περιεχόμενο του αγώνα, το περιεχόμενο των ετοιμάτων, τις μορφές πάλης, οι οποίες θα πρέπει να έχουν οπωσδήποτε αιτήματα άμεσης ανακούφισης των εργαζομένων, επίλυσης προβλημάτων που υπάρχουν, τα είπατε και εσείς ορισμένα από αυτά, γιατί είναι και πολλά άλλα ακόμα που δεν προλαβαίνουμε να τα αναλύσουμε εδώ σήμερα, αλλά τα ξέρουμε όλοι μας, που αντιμετωπίζει η εργατική τάξη, ώστε να προωθηθούν και να επιληθούν, αλλά πάντα έχοντας στο μυαλό ότι οτιδήποτε κεκτημένο και κάτω από σκληρούς αγώνες δεν είναι μόνιμο, δεν είναι σταθερό σε αυτό το άδικο, το εκμεταλλευτικό σύστημα που ζούμε στον καπιταλισμό. Και ο καθένας, η εργοδοσία, η μεγάλη εργοδοσία, οι κυβερνήσεις, το κράτος, θέλει μετά, μόλις βρει ευκαιρία, να ξαναπάρει την οποιαδήποτε μικρή κατάκτηση έχει γίνει μετά από σκληρό αγώνα. Γι' αυτό λέμε ότι ο αγώνας μας πρέπει να αρχίζουμε να συζητάμε και να προβληματιζόμαστε, και εμείς αυτό συμβάλλουμε ως κόμμα. Φυσικά άλλος είναι, δεν είναι ακριβώς ο ίδιος ο ρόλος ο δικός μας εδώ μέσα στα συνδικάτα και στο συνδικαλιστικό κίνημα, αλλά πρέπει να ανοίξει η συζήτηση να πάμε αυτόν τον αγώνα μέχρι τέλος, με την έννοια ότι πρέπει να γίνουν ριζικές αλλαγές στην κοινωνική οργάνωση, στην οικονομία, στις υπηρεσίες, στα πάντα και στο ίδιο το σύστημα, το πολιτικό κλπ. Και βεβαίως ειδικά η Πάτρα, που είναι τώρα η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με σημαντική εργατική τάξη, με μεγάλη εργατική τάξη, παρά την ανεργία, εξακολουθεί να έχει μεγάλους κλάδους, σημαντικούς κλάδους που δουλεύουν εργαζόμενοι, αλλά με δυστυχώς ελαστικές εργασιακές σχέσεις, με εργασιακές σχέσεις που οι κυβερνήσεις, η μια μετά την άλλη, όλα τα τελευταία χρόνια, με σκληρά αντεργατικά μέτρα, με εκτρώματα νόμους, όπως είναι και ο τελευταίος ο νόμος Χατζηδάκη, αλλά και άλλοι νόμοι, οι οποίοι πρέπει οριστικά να καταργηθούν και να φύγουν από το προσκήνιο, αλλά μέχρι να γίνει αυτό πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι με την πάλη τους να τους βάλουν στην άκρη, και ευτυχώς έχουμε καλά δείγματα τώρα τελευταία, δηλαδή και στο λιμάνι του Πειραιά και στα e-food διανομής, πετάξαν στην άκρη, στα σκουπίδια, ακριβώς αυτό το νόμο που πρόβλεπε με τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους, και κερδίσαν, ανάγκασαν την εργοδοσία να υποχωρήσει σε όλους αυτούς τους χώρους και άλλοι χώροι που έχουν κατακτήσεις. Πρέπει λοιπόν αυτά τα ζητήματα να θέσουμε επιτάφητος, παλεύοντας με ζητήματα που ειδικά εδώ στην Πάτρα, αλλά δυστυχώς γενικεύεται σε όλη την Ελλάδα είναι. Υπάρχει μεγάλη εργολαβία, παρέμβαση των εργολαβιών μέσα σε βιομηχανικούς κλάδους, σε εργοστάσια, σε άλλους χώρους, με αποτέλεσμα να γίνεται ακόμα πιο σκληρή η εκμετάλλευση και να υπάρχει και μεγαλύτερη ασυδοσία εκτός των άλλων.
Και σε αυτή την κατεύθυνση το κόμμα μας υπόσχεται, τι άλλο να κάνει άλλωστε, αλλά ξέρετε ότι εμείς υποσχέσεις δεν τις λέμε όταν είναι τα κανάλια μπροστά ή ο τύπος, για να προσπαθούμε να τα παλεύουμε παντού και στη Βουλή και έξω από αυτή με τους αγώνες μας. Και μια σειρά άλλα προβλήματα που αναφέρατε, όντως το πρόβλημα των εργατικών ατυχημάτων είναι πάρα πολύ σοβαρό. Κρίνουμε συνεχώς νεκρούς συναδέλφους μας, σακατεμένους, τραυματίες σε χώρους δουλειάς, γιατί δεν παίρνουν μέτρα και δεν υπάρχει και η στοιχειώδης, όχι πρόβλεψη, αλλά ο έλεγχος υποτίθεται από κρατικές και άλλες υπηρεσίες που έχουν φτιαχτεί για αυτό το λόγο, οι οποίες έχουν απαξιωθεί εντελώς, δεν έχουν και προσωπικό, όπως σωστά είπατε, με αποτέλεσμα να μην γίνεται στοιχειωδός ο έλεγχος, ή ακούμε και άλλα ζητήματα καθημερινότητας. Ας πούμε, ξέρουμε για παράδειγμα ότι ο ΑΕΔ, το ΙΚΑ δεν έχουν προσωπικό, δεν μπορούν να βγάλουν συντάξεις, να δουν για τα επιδόματα, να δουν άλλα προβλήματα που υπάρχουν στους συνταξιούχους, στους εργαζόμενους, να τους εξυπηρετήσουν, δηλαδή έτσι όπως, για απλά πράγματα. Δεν μιλάμε τώρα για πράγματα που θα κάναμε εμείς αν ήμασταν εξουσία ή στο σοσιαλισμό, κομμουνισμό, έτσι, αυτά που λέμε δηλαδή ως σχέδιο, ως πρόγραμμα, εδώ είναι ζητήματα που μπορούν να λυθούν, αλλά δυστυχώς υπάρχει ασυδοσία, υπάρχει ένταση της εκμετάλλευσης, γιατί το κεφάλαιο όλοι ξέρουμε είναι ασύδοτο, θέλει να έχει κέρδος και όλο κέρδος και να ξυζουμίζει τον εργαζόμενο, να βγάλει και από τη μη γαξίγη που λέμε, και από αυτή τη σκοπιά χρειάζεται παγρύπνηση, χρειάζεται ενότητα, χρειάζεται συσπήρωση των δυνάμεων, χρειάζεται ταυτόχρονα και επαγρύπνηση απέναντι σε διάφορους που παριστάνουν τους εργάτες, αλλά δυστυχώς τιμούν μόνο τον τίτλο του εργατοπατέρα, γιατί υπηρετούν συμφέροντα μεγάλων εργοδοτών, συμφέροντα κυβερνητικά, κρατικά, πράγμα που δεν έπρεπε να συμβαίνει. Γιατί ο εργάτης πρέπει να παλεύει για τα δίκαια της τάξης του, για τα δίκαια των εργαζομένων, σε μια κοινωνία άδικη που θα πρέπει στοιχειοδός τουλάχιστον να είναι μπροστά για να ανακουφίζονται οι εργαζόμενοι, να μπορούν να ζήσουν τις οικογένειές τους. Και μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση φυσικά έχουμε την πανδημία, έχουμε μεγάλα προβλήματα και με τεράστιες εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης, που τα έχει αναποθέσει μόνο στη γενική έκκληση για τον εμβολιασμό. Όχι ότι δεν χρειάζεται να γίνεται, αλλά πρέπει να πάρει μέτρα. Εμείς έχουμε μιλήσει, χρειάζεται δημόσιος, δωρεάν εμβολιασμός, χρειαζόταν από την αρχή σωστό πρόγραμμα ενημέρωσης του λαού. Και βέβαια όταν λέμε ενημέρωση, όχι μερικά διαφημιστικά σποτάκια στην τηλεόραση, αλλά η ενημέρωση πρέπει να είναι προσωποποιημένη στον καθέναν που έχει ανασφάλειες, που έχει αρρώστιες, που φοβάται, που διστάζει κλπ. Για ένα καινούριο πράγμα, για ένα καινούριο εμβόλιο, που είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν μιλώ τώρα για τις ανορθολογικές μεταφυσικές απόψεις, τους αρνητές και τέτοια που λένε σε τελευταία ανάλυση ανοησίες ή ό,τι τους επιβάλλουν. Λέμε για ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται ή έχουν προβλήματα στην υγεία τους. Και εκεί πρέπει να μιλήσει και ο γιατρός τους, πρέπει να ελέγχει το κράτος πριν το εμβόλιο ποια είναι η υγεία του κάθε ασθενούς, αλλά αυτό σημαίνει φράση και τον οικογενειακό γιατρό, πρέπει να έχει αναβαθμισμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας που να ξέρεις και τον κάθε εργαζόμενο και την κάθε οικογένεια τι ζητήματα ή τι προβλήματα έχει, να τον ενημερώνεις, να κάνεις τα σωστά εμβόλια και όλα τα εμβόλια που είναι διαθέσιμα, όχι μόνο ένα, και από εκεί και πέρα βεβαίως να παρακολουθείς και την εξέλιξη μετά τον εμβολιασμό. Πιθανές παρέμβασης. Αυτά τα έχουμε καταθέσει. Δεν τα κάνει η κυβέρνηση και δεν τα κάνει ακόμα. Και λέει μόνο ατομική ευθύνη του καθένα, κάντε, λέει στην ουσία του, λέει κόψτε το λαιμό σας, κάντε ό,τι θέλετε, και παίρνει μόνο κάποια υγειονομικά εντός εισαγωγικών πρωτόκολλα και κάποια lockdown και ορισμένα τέτοια τα οποία δεν λύνουν το πρόβλημα. Όχι ότι κάποια από αυτά δεν είναι απαραίτητα. Απαραίτητα είναι και βεβαίως η ατομική ευθύνη υπάρχει. Όμως εδώ λείπουν, όπως σωστά είπατε εδώ, να πάρουμε την Πάτρα στο Ρίο, στο νοσοκομείο, σε άλλα νοσοκομεία, μην τα πω ονομαστικά, ξέρετε, ή που λειτουργούν στην ουσία, δεν μπορούν να λειτουργήσουν κλινικές, γιατί λείπουν γιατροί, λείπουν ειδικότητες, λείπουν νοσηλευτές, λείπει διοικητικό προσωπικό. Έχει καταρτήσει τώρα να είναι μονοκαλλιέργεια, μόνο νοσοκομεία μιας νόσου, δηλαδή μόνο για COVID. Έχουν παρατήσει όλα τα υπόλοιπα.
Δηλαδή πεθαίνει ο κόσμος που ευπαθείς ομάδες που είναι από άλλες αρρώσεις, που επίσης πρέπει να υπάρχει και πρόβλεψη, πρόληψη, πριν και αποκατάσταση κλπ. Μετά στη συνέχεια. Και εδώ είναι τεράστιες οι κυβερνητικές ευθύνες. Εμείς συνεχίζουμε να παλεύουμε. Σήμερα έχουν κινητοποιήσει οι υγειονομικοί και βεβαίως μια σειρά ζητήματα τα οποία πάνε πακέτο. Γιατί ο εργάτης, αυτός που δουλεύει στη δουλειά και έχει τα εργασιακά του προβλήματα, την καταπίεση του εργοδότη, που στους χαμηλούς μισθούς δεν έχει εισόδημα, έχει και παιδιά που πάνε σχολείο και πρέπει και να πληρώνει και εκεί. Έχει τα προβλήματα της υγείας στην οικογένειά του, όπως λέγαμε πριν, είτε με την πανδημία είτε με άλλα. Έχει άλλα ζητήματα που αφορούν την οικογένεια, του περιβάλλον, να ξεσκάσει λίγο, να έχει πολιτιστική δραστηριότητα. Αυτά είναι όλα ζητήματα και είναι, πώς να το πω έτσι, πακέτο πρέπει να παλεύονται κατά την άποψή μας από το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, με προτεραιότητες φυσικά κάθε φορά κλπ. Εντάξει, μην σας κουράζω άλλο, γιατί είναι, πιστεύω, ατέλειωτη αυτή η συζήτηση. Δεν τελειώνει και τα προβλήματα. Να πω ξανά ότι χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ, να σας ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο, υγεία και ό,τι περνάει από το χέρι μας και ό,τι θέλετε, ανοιχτή γραμμή μπορούμε να έχουμε, να μας ενοχλείτε και το βουλευτή εδώ, το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του κόμματος που έχουμε, τον Νίκο, τον Καραθανασόπουλο και όλη την κοινοβουλευτική ομάδα και εμένα, για οτιδήποτε αιτήματα που μπορούμε να τα σπρώξουμε, να πιέσουμε, να διεκδικήσουμε και στη Βουλή και παντού και οπωσδήποτε στους αγώνες.